Φίλες, φίλοι του Λίμπερο 107,4, καλώς ήρθατε, είμαστε εδώ, είναι η ανάλαφρη ώρα του καθημερινού μας προγράμματος, είναι η εκπομπή που δεν έχει πλάνο, είναι η εκπομπή που είναι γιόλο, είναι η εκπομπή την οποία παρουσιάζουν η Αγάπη Γαβριλίδου και η Αγάπη Γαβριλίδου. Βάλε Δευτέρα. Και... Τι καλά. Και. Η αγάπη Γαβριλίδου. Και. Εγώ είμαι η κεντρική στη Μαρκίζα, αλλά νομίζω ότι μπορούμε να σταματήσουμε εδώ. Και. Είναι και ένα παιδί μαζί, εντάξει. Παιδί. Ένα παλικάρι. Τώρα ένα που περνούσε από εδώ έξω και του πάει. Και. Ποιος είναι, ρε παιδιά. Ας μας πάρει ο κόσμος να μας πει. Ποιο είναι αυτό. 2, 3, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια. Ποιο κάνει εκπομπή μαζί με την αγάπη Γαβριλίδου. Αυτός. Όποιος το βρει κερδίζει μία τηλεόραση 14 ιντσών. Μην λες αυτά που λένε οι άλλοι. Τελευταίας τεχνολογίας. Δεν υιοθετώ αυτές τις βλακίες. Εγώ υιοθετώ. Τα λένε άλλοι. Αυτά δεν είναι. Πλέον δεν κληρώνει κανένας τίποτα. Μόνο εμείς. Τίποτα. Ούτε εμείς κληρώνουμε κάτι. Κληρώνουμε τηλεόραση 14 ιντσών. Ο χρενικό. Τελευταίας τεχνολογίας. Ναι, άντε καλά. Εντάξει, παιδιά, Νίκος Παπαδόπουλος είναι αυτό που θα σπάσω τη σιωπή μου. Θες να μαλώσουμε κι εμείς όπως κάνουν αυτοί οι τραγουδιστές. Μάλωσε τώρα η Άντζελα Δημητρίου με τον. Ποιο μάλωσε? Κάποιο μάλωσε στην Αθήνα. Αυτή όλο μαλώνει. Και έρχεται και εδώ τώρα. Α, ναι, με Τσαλίκη. Γιατί αυτοί από το μαγαζί και ο Τσαλίκη επέμεναν ότι η Δημητρίου πήγε εκεί ως guest και αυτή έλεγε ότι ήταν εκεί βασικιά. Βασικιά. Και με την καλή την έννοια. Και έλεγε η Άντζελα ότι δεν γίνεται να μην πει το όνομά μου πρώτα Μαρκίζα. Έτσι και εγώ λέω ότι δεν γίνεται εδώ να ξεκινάει εκπομπή και να λέμε Νίκος Παπαδόπουλος και Αγάπη Γαβριλίδου. Είναι Αγάπη Γαβριλίδου και Νίκος Παπαδόπουλος. Είναι Νίκος Παπαδόπουλος και Αγάπη Γαβριλίδου. Όχι, είναι Αγάπη Γαβριλίδου. Είναι και ανάλογα ποιο το λέει. Και Νίκος Παπαδόπουλος. Ακολουθεί. Είναι ανάλογα ποιο το λέει. Αυτός πάλι. 2-0. Α, τι γίνεται σήμερα. Μ' αρέσει. Αφού πε Αντζέλα Δημητρίου, δηλαδή. Να σου πω κάτι, άντε. Τι να βάλω, διαφήμιση με τις λαμπάδες. Ναι, βάλε, βάλε, πάλι να μπορούμε να κόψουμε την κουμπούλα μας. Το έβαλες να γράφει. Ναι, ο Χρήστος. Γιατί άραγε. Θα το έβαζα κι εγώ όμως. Γιατί λοιπόν, άραγε. Τρίτη σήμερα, 26 του Νιόβρη. Γιορτάζουν χρόνια πολλά στέλιες. 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 Έλα, στέλιες. Χρόνια πολλά στις στέλιες. Ποιος είναι, έχουμε κανένα στέλιο. Μωρέ. Φτάνει. Νύχτα. Έχουμε κανένα στέλιο. Δεν έχουμε στέλιο. Στέλιος Κίτσιου. Χρόνια πολλά στέλιο Κίτσιου. Στέλιος Μαλεζάς. Στέλιος Μαλεζάς, ο Μάλε, βεβαίως. Στέλιος Γιανακόπουλος. Ναι. Ηλιάδης. Στέλιος Ηλιάδης, βεβαίως. Στέλιος. Δεν έχω τι άλλο. Στέλιος Αναστασιάδης. Δεν γιορτάζει. Ξαναπες το λίγο. Στέλιος. Για σκέψου λίγο. Ναι, χαίρομαι πολύ, οκ. Okay. Ήταν υποτεθαστή ότι. Τέλος πάντων. Για κανένα λόγο, ναι. Ακούγεται. Α, άλλος συνάδελφος όμως. Στέλιος Στεργιάδης. Δεν το ξέρω. Καλά, δεν τρέπεσε, ρε. Όχι. Πες ότι το ξέρω και ας μην το ξέρεις. Θα το λες αυτό το πράγμα στον αέρα. Ποιος είχαμε. Όλα σας πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν είμαι ειλικρινής. Ρε. Στέλιος Παρθενάκης. Δεν το ξέρω. Είδες. Καλά, είσαι σοβαρά, δεν το ξέρω. Α. Δηλαδή, τεράστια μορφή. Σε άλλο όμιλο βέβαια. Αλλά οκ. Okay. Ποιον άλλο στέλιο έχουμε. Στέλιος. Είναι πολύ. Δεν θέλω να πω. Στέλα Μπεζαντάκου. Στέλα. Ή αυτό, δεν έχω κάτι άλλο. Στέλα, φύγε. Στέλα, φύγε. Κρατά μαχαίρι. Δεν είναι δυνατό όνομα αυτό. Δεν θέλω να πω τι όνομα είναι. Τι λέξη θέλω να έχω στο μυαλό μου. Γιατί είμαι καλός άνθρωπος, πάνω απ' όλα. Γιατί. Να πω. Στέλλα καλή. Μου κάνει πολύ κομπάρσικο όνομα. Το Στέλλα. Ναι, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπορείς. Μου κάνει πολύ κομπάρσικο, ρε. Μπράβο, όσες Στέλλες ακούνε. Στελάκι. Εντάξει, όσες Στέλλες ακούνε, παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, το παίρνω πίσω. Δεν το παίρνω, αλλά εντάξει, εκεί. Τι γίνεται, Νίκο.
Για το Στέλλα, φίλος μου, μου έχει πει πιο χοντρά, αλλά δεν μπορώ να το πω. Τι. Δεν μπορώ να το πω. Μην το πει. Εδώ είμαστε, 2,87 και 3 οχτάρια. Εσείς καλείτε όποτε θέλετε. Βεβαίως, για να πάρετε στην εκπομπούλα μας. Αυτήν την πολύ πετυχημένη συνταγή. Βεβαίως. Ναι. Α, ορίστε κι άλλος. Όχι, Στέργιος είναι. Κατά τα άλλα, ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για την επόμενη αγωνιστική που έχει ντέρμπι στο Καραϊσκάκη. Ο Ολυμπιακός παίζει απόψε στις 10, 10 ναι, δεν είναι, ναι. Με την Τότεναμ στο Λονδίνο. Να δούμε τι θα γίνει εκεί. Στέλλα, φύγε. Φύγε, Στέλλα, θα σε σκοτώσω. Ναι, φοβερό. Τεράστιος Γιώργος Φούντας. Φοβερό. Τι ακούμε τώρα, τίποτα. Από ταινία είναι. Ναι, γιατί δεν ακούμε αυτό το πράγμα. Γιατί είναι Στέλλα. Εντάξει, επειδή είναι Στέλλα. Θα βάλουμε αύριο και το Μιχάλη, ποιος είναι. Αύριο δεν είναι Μιχάλη, Γιώργος. Κάτσα είναι αύριο. Άκουσες. Κρατάω μαχαίρι. Άντε, Νίκο, φτάνει. Στέλλα, κρατάω μαχαίρι. Φτάνει. Θα με παντρευτείς και το πετάω. Άντε ρε, Νίκο, δηλαδή. Κάνουμε κοιλιά. Δεν κάνουμε κοιλιά, μια χαρά είναι. Κάνουμε κοιλιά. Νοσταλγή των παλιών ελληνικών ταινιών. Ο κανένας. Όλοι. Ο κανένας. Πολύ. Έλα ρε, Νίκο, δηλαδή. Σου φαίνεται κάτι αστείο. Το δελτίο του Open που είναι. Καλά, ρε, ποιος πολεμάει το πρόεδρο το εδώ. Open που είναι. Τι μου βάλατε να δω, Αντένα και να σχολιάζουμε. Α, καλά είναι δυνατόν. Να το. Την έφαγε τη Στέλλα. Ρε Νίκο, δεν μας νοιάζει, άλλαξε το. Στέλλα. Εντάξει, όποιος θέλει μπορεί να κλείσει το ραδιοφωνό του, καταλαβαίνω. Σταμάτα, μωρέ. Δεν βλέπεις ελληνικές ταινίες, δεν βλέπει κανένας, νομίζεις. Δεν είναι θέμα. Κάτσα βάλω Open εδώ πέρα. Ποιος έχει βάλει αυτά τα δύο κανάλια και δεν έχει βάλει τον πρόεδρο. Γιατί? Αλλά επειδή γλεντάμε το δελτίο ειδήσεων, πρέπει να βάλουμε λίγο. Σιγά εσύ που γλεντάς το δελτίο ειδήσεων, σιγά. Βεβαίως. Σιγά. Άντε, πού είναι? Open Beyond. Νάτο. Έχουμε τώρα Αντένα. Να ευχαριστήσουμε βέβαια το Ποιος Open. Ποιος θα πω. Το Open Beyond, έτσι, που έκανε διαφήμιση χθες στο Λαμπαουτάρης, να είναι καλά. Ζωντανά. Γιατί ο Κυριάκος Σωμαίδης έπαιξε ζωντανά χθες το βίντεο που ανέβασε το All About Tigers από μια φάση ναι, με τον Γκάκο. Ναι, ναι. Το έπαιξε στον αέρα. Ευχαριστώ πολύ διαφήμιση το Open. Ναι, ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Βεβαίως. Δεν είσαι σχολές γιατί δεν είναι εμπόρης. Ναι, απόψε παίζει ο Ολυμπιακός. Ναι. Βεβαίως. Τι ώρα. Δεν μπορούμε, ναι. Ταχνικό. Τι ώρα παίζει. Αυτά τα υπόγεια που κάνει ο Χρυσάνθος τα λογάκια. Άκου να σου πω, δεν θα μιλάμε επειδή δεν σας αρέσει. Άμα θέλουμε θα μιλάμε. Άστε, μην το κάνεις. Άστε, δεν είναι τέτοια. Απλά δεν σας αρέσει, θα μιλάνε κάποιοι. Αυτό να λέμε με υπονοούμενα. Δεν σας αρέσει, θα μιλάνε κάποιοι. Πάμε τώρα στο Champions League. Τι ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Βρες να δεις τι ώρα παίζει ο Ολυμπιακός. Α, εκνευρίστηκε. Σωστά. Εδώ πρέπει σε πολύ αυτή πρέπει να ακούγεται μια άποψη. Ναι. Δεν έχω καμιά διάθεση να απαντήσω με υπονοούμενα και. Όχι, εγώ ξεκάθαρα σου μιλάω. Δεν έχω υπονοούμενα. Γιατί είμαστε πάλι στην Αυστρία. Είδα πώς το έκανες. Δεν αλλάζει η τοποθεσία, έτσι είναι. Το μπελά μου, κάτσε να πούμε τα δεδομένα. Λες και είμαστε στη Βιέννη, στοίχημα. Εδώ είμαστε. Στην πλέτη, 10 η ώρα παίζει ο Ολυμπιακός με την Τότεναμ στο Λονδίνο που το είπα και πριν, αλλά ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν με ακούει. Ωραία. Θα δούμε γύρω στις 8 και κάτι τι ενδεκάδα θα έχει, γιατί περιμένουμε. Έχουμε έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Με φόντο και την Κυριακή. Να δούμε πώς θα πάει απόψε ο Ολυμπιακός. Ο οποίος νομίζω δύσκολα προλαβαίνει να κάνει κάτι. Αλλά εντάξει. Με Ζωζέ Μουρίνιο να ντεμπουτάρει στο Champions League με την Τότεναμ. Τότεναμ, βεβαίως. Έχει αρκετά παιχνίδια πάλι σήμερα. Έχει Γαλατασαράι Μπριζ στις 8 παρα 5. Θα δώσουμε σημεία. Λοκομοτίβ Μόσχας Λεβερκούζεν στις 8 παρα 5 επίσης. Και μετά 10 έχει Ολυμπιακό, Τότεναμ Ολυμπιακό. Αταλάντα Δυναμό Ζάγκρεπ, Ερυθρό Αστέρα Μπάγερ, Γιουβέντους Ατλέτικο, Μάντσεστερ Σίτι Σαχτάρ και Ρεάλ Παρί. Εντάξει, το Γιουβέντους Ατλέτικο και το Ρεάλ Παρί νομίζω ότι είναι τα μάτς που ξεχωρίζουν. Να δούμε λίγο μπαλίτσα. Τώρα δεν θα μας πει ο Μούλης, θα τα δούμε, θα τα μελετήσουμε, θα τα αναλύσουμε μετά τις 7, τι γίνεται με τις προκρίσεις και τα λοιπά. Και αναλόγως θα δώσουμε και τα σημεία μας ως εκπομπή όπως κάνουμε κάθε φορά. Εσύ. Έτσι κι αλλιώς. Η αγάπη για γούρι δεν θα τα δώσει φυσικά. Εντάξει, εμείς κάτι θα δώσουμε τώρα. Βλέπω ενδιαφέροντα πράγματα για την αλήθεια. 14 φράγκα ο Άστο Ερυθρό Αστέρα. Ποτέ. Λοιπόν. Εντάξει, έχει πραγματάκια, έχει ασχοληθούμε. Είναι εβδομάδα Champions League και αύριο έχει πολύ πράγμα, βλέπω. Έχει και αύριο ωραία ματσάκια. Μπαρτσελόνα, Ντόρτμουντ έχει αύριο. Τι λέει. Μάλιστα. Αύριο έχει και Youth League. Τι ώρα, τι ώρα, τι ώρα, τι ώρα. Ο ΠΑΟΚ παίζει στις 5 στην Τούμπα. Mm-hmm. Θα υπάρχει νομίζω μετάδοση εδώ μέσα από τον Λίμπερο. Θα είναι εκτός απρόοπτου εκεί ο Στέργιος. Ο Αναστασιάδης, οπότε θα έχουμε ενημέρωση. 3-0 είχε χάσει το πρώτο παιχνίδι. Δύσκολα μπορεί να αλλάξει κάτι. Έχει και την απώλεια του Γαϊτανίδη που είναι πολύ σημαντική για την ΚΑΠΑ 19, όχι ΚΑΠΑ 20. Αλλά θα δώσουν εκεί τη μάχη τους στην Τούμπα στις 5.
Περιμένουμε και τον κόσμο. Όποιος βρεθεί εκεί πέρα θα είναι καλό. Θα υπάρχει ενημέρωση, εννοείται φυσικά. Δύσκολο, αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις. Δύσκολο υπάρχει ενημέρωση. Δύσκολο το έργο του. Κόντρα στην Δυναμό Κιέβου. Από τις 2 θα είναι ανοιχτά τα εκδοτήρια. Όχι, μπορέσετε το να πάτε. Το PUBG TV δεν θα το έχει. Το PUBG TV δεν μπορεί να μεταδώσει παιχνίδι Champions League, Youth League. Γιατί υπάρχει θέμα με τα τηλεοπτικά. Γι' αυτό τηλεοπτικά δεν είχε μεταδοθεί και το πρώτο παιχνίδι στην Ουκρανία. Αλλά θα είναι και ο τέλειο, θα υπάρχει κανονικά ενημέρωση. Εκτός αν αλλάξει κάτι μέχρι αύριο που δεν νομίζω. Δεν έχουμε κάποια ενημέρωση προς το παρόν. Μικρούς, για το PUBG TV. Για το Youth League είναι, ρε Νίκο, δεν είναι μια διαδικασία. Και το Ολυμπιακού θυμάμαι το μάτι ήταν συγκοσμωτέ, σωστά. Με την Bayern. Αυτό, οπότε δεν υπάρχει κάτι για μετάδοση. Αν αλλάξει κάτι μέχρι αύριο θα το μεταφέρουμε προφανώς. Έχω πατήσει SDNA. Ναι. Και μου έχει ανοίξει ένα site το οποίο γράφει We've got South Dakota covered. South Dakota News Watch. Ναι. Τι φάση είναι αυτή τώρα. Τι να πω. Ανοίξαμε, πατήσαμε να μπούμε στο SDNA και μας έχει βγάλει ένα ενημερωτικό site για την Dakota. Δεν τα ξέρει πάνω. Ποια Dakota. Ναι. Ωραία, τώρα με το GR, οκ. Okay. Εκνευρισμό στον ΠΑΟΚ. Ναι, υπάρχει μεγάλο εκνευρισμό στον ΠΑΟΚ, είναι η αλήθεια. Τον Άριο Πάγο για τον αθλητικό εισαγγελέα Θεσσαλονίκης. Ναι, τις τελευταίες ώρες υπάρχει μεγάλο εκνευρισμό. Ναι, ναι. Και μετά τη χθεσινή αποκάλυψη του Κυριάκου Θωμαίδη στο Open για τον αθλητικό εισαγγελέα Γιώργο Νούλη, ο οποίος πριν από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά δεν έχει σημασία νομίζω, από τη στιγμή που είναι αυτός που είναι και έχει τη θέση που έχει, είχε γράψει διάφορα στο Facebook και είχε αποκαλέσει υπανθρώπους τους ΠΑΟΚτσίδες. Το βρήκε αυτό η εκπομπή του Κυριάκου Θωμαίδη και το ανέδειξε χθες το βράδυ στην εκπομπή. Και ο ΠΑΟΚ προφανώς δεν θα τα αφήσει να περάσει έτσι. Υπάρχει αρκετά μεγάλο εκνευρισμός γενικότερα και στον κόσμο πέρα από την ΠΑΕ. Νομίζω ότι είναι απόλυτα δικαιολογημένο. Γιατί δεν είναι ένας τυχαίος άνθρωπος, είναι αθλητικός εισαγγελέας. Και ο ΠΑΟΚ πλέον θα αντιδράσει άμεσα και θεσμικά, στέλνοντας επιστολή στον εισαγγελέα, η οποία θα κοινοποιηθεί και στα αρμόδια Υπουργεία αλλά και στον Άριο Πάγο. Γίναμε. Ναι. Όχι, εγώ γι' αυτό λέω. Για ποιο? Ξεκίνησε το δελτίο μου. Το αγαπημένο μου. Κάνεις πάλι αυτό το πράγμα που σου έλεγα χθες. Εγώ λέω κάτι και εσύ κάθεσαι και πετάει. Ολοκλήρωσε την τοποθέτηση σου. Δεν είχα, δηλαδή ακόμα έλεγα. Ωραία, σ' ακούω συνέχεια. Τώρα όχι, δεν το ξαναπώ. Κάτσε και μόλις γίναμε γιατί βλέπεις την τηλεόραση. Δες και οι ακροατές είναι μέσα στο μυαλό σου, ας πούμε. Τι να πω. Μην κάνω το μικρόφωνο έτσι. Δεν έκανα τίποτα, εγώ δεν κουνήθηκα. Η μονταζιέρα του Μπαλάσκα. Ποια είναι η μονταζιέρα του Μπαλάσκα? Τι τίτλοι είναι αυτοί? Το δημοσιογράφο Παπαδάκη τον είδε σήμερα. Με το γουρούν. Ναι. Καλά και οι άλλοι καθόλου και γελούσαν, ας πούμε. Δυσκολίες στο ρεπορτάζ. Δηλαδή, κλείστο να ρε, και πες το ότι, οκ, δες την προπονητή πώς θα κάνεις, κάνει κάτι και σε κλείνω και ξαναμιλάμε σε λίγο. Το ότι κάθονταν και τον είχα ανοιχτή σύνδεση κανονικά, ζωντανά. Ο άλλος έτρεχε γύρω-γύρω. Το γουρούν τον κυνηγούσε και οι άλλοι γελούσαν στο στούντιο, ρε. Τέσσερα άτομα στο στούντιο γελούσαν. Εντάξει, παρακαλώ τώρα. Και το γουρούν πολύ άχτη, δηλαδή. Δεν ήταν ωραίο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, εγώ γέλασα στην αρχή, αλλά. Πολύ κακοντήσιμο. Ναι, όντως, αλλά μετά σκέφτηκα ότι. Έλα, ρε, δεν ήταν ωραίο αυτό. Δεν ήταν κομψό. Μην το κάνεις αυτό. Κλείστο να. Πες ότι, οκ, κλείνουμε. Ερχόμαστε σε λίγο. Τι φοράει. Δεν θα συντονιστούμε ποτέ. Ναι, αλλά κάνε κριτική τώρα. Είναι δύσκολη όμως αυτό. Το βίντεο έδειξε ότι είναι δύσκολη η δουλειά της δημοσιογραφικής. Το δημοσιογραφικό μετερίζει του καθενός. Είναι δύσκολο. Τώρα το γουρούνι τι θέματα έχει με το ρεπόρτερ δεν ξέρω. 2-3-10, 2-87 και 3-8 για ανοιχτές οι γραμμές φυσικά. Μην το ξεχνάτε εδώ πέρα και να σχολιάζουμε τα πάντα. Όλα έχουμε άποψη για τα πάντα σαν εκπομπή και εσείς φυσικά έχετε άποψη για τα πάντα. Μέχρι τις 7.30 θα πάμε παρέα. Μετά τις 7 είπαμε θα δώσουμε και τις προβλέψεις μας για το Τσαμπιολί. Θα ανοίξουμε εδώ πέρα ομίλους, καταστάσεις, πού παίζετε πρόκριση, πού δεν παίζετε πρόκριση, πού παίζετε η τρίτη θέση κτλ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος μαθηματικά έχει ακόμα ελπίδες, αλλά πρέπει να κάνει νομίζω 2 νίκες. Ναι, και δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Κοίτα, αν κερδίσει σήμερα, που είναι εξαιρετικά δύσκολο, τον Ερυθρό Αστέρα τον έχει συνέδρα, του πιστεύω. Καλά, μην το λες. Έτσι έλεγαν και στο παιχνίδι στη Σερβία. Το θέμα είναι βέβαια ο Ολυμπιακός κατά πόσο έχει στο μυαλό του το μάτς με τον ΠΑΟΚ από τώρα ή όχι. Νομίζω ότι εδώ που έφτασε ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έχει πάρα πολύ στο μυαλό την Ευρώπη. Και επειδή βλέπει ότι και στην Ελλάδα δεν τα καταφέρνει, που το είχαν ψηλοδεδομένο ότι είμαστε πολύ καλύτεροι και όλα αυτά στο ξεκίνημα τη σεζόν και έχουν πάθει ένα σοκ. Δεν ξέρω κατά πόσο θα το κυνηγήσουν. Ας πούμε που έχουν φτάσει εδώ, που είναι πολύ πίσω, τελευταίοι στον όμιλο, θέλουν συνδυασμούς αποτελεσμάτων για να κάνουν κάτι.
θέλουν να κερδίσουν Ερυθρό Αστέρα την τελευταία αγωνιστική, μπας και περάσουν στο Europa. Δεν νομίζω ότι έχουν τύχει. Και σοκ χωρίς λόγο έχει πάθει τώρα ο Ολυμπιακός. Δηλαδή τι είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ναι, Νίκο, γιατί όταν θεωρείς ότι είσαι κάτι που δεν είσαι και ότι δεν βλέπω κανέναν και είμαι εγώ και τους πατάω και ο ΠΑΟΚ είναι αποδυναμωμένος και όλα αυτά και δημιουργείς μια εικόνα που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα, όταν σου έρχονται και τα αποτελέσματα που σου ήρθαν, κάποια τραυματίματα, με κορυφαίο αυτό με τον Πανιόνιο. Να σου πω κάτι. Σηκώνει του τόνου χωρί λόγο, κάποια στιγμή θα σου ήρθε αυτό. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, το αφισβήτησε κανένα αυτό. Εντάξει, και... Είναι καλή, αλλά δεν είναι για να κάνει μια πορεία όπω έκανε πέρσι ο ΠΑΟΚ, να το πάρει αίτητο και χωρί μεγάλε απώλειε, με καλέ. Η ουσία. Ομολογία η ουσία να το πάρει. Τώρα, αν θα χάσει και ένα-δύο παιχνίδια, δεν έχει σημασία. Ναι, άλλο σου λέω. Σου λέω απλά ότι δεν είναι άτρωτο ο Ολυμπιακό. Πέρσι ο ΠΑΟΚ από ένα σημείο και μετά έδειχνε ότι και στην κακή του μέρα μπορούσε να πάρει το αποτέλεσμα γιατί ήταν καλό. Ναι. Το είχαν γενικά. Ο Ολυμπιακός δεν το έχει αυτό το πράγμα φέτος. Δεν είναι άτρωτο στην Ελλάδα. Και είναι και ένα προτάσμα στο οποίο έχουμε play-off, ρε παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, περιμένετε. Από Μάρτιο και μετά θα έχουμε δύο μήνες που θα είμαστε καθαρά σε σου αυτό λέω, το κομμάτι. Σήκωσαν τους τόνους πολύ. Και καταλαβαίνουν πλέον ότι δεν. Έχει ακόμα δρόμο το πρωτάθλημα. Πολύ μπροστά του. Πάρα πολύ. Ναι, αυτό λέμε όλοι, Νίκο. Και λέμε όλοι ότι δεν μπορεί να πει κανένας ότι ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα, δεν έχει το προβάδισμα το ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακός. Όποιος και να κερδίσει την Κυριακή δεν τελειώνει τίποτα. Πραγματικά τίποτα. Μένουν άλλες 25 αγωνιστικές μαζί με τα play-off. Έχει πράγμα. Είναι πάρα πολύ ισοδρόμος. Είναι άλλα τρία μεταξύ τους ντέρμπι θα είναι μετά την Κυριακή. Συν όλα τα υπόλοιπα. Με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ, με Άρη, όλα. Οπότε δεν νομίζω ότι τελειώνει κάτι. Δεν νομίζω ότι φαίνεται και κάτι σε αυτή τη φάση. Ότι είναι αυτή σε δύσκολη στιγμή, νομίζω ευθύνη μόνο αποκλειστικά σε αυτούς. Γιατί το δημιούργησαν αυτό το κλίμα. Και σήκωσαν πάρα πολύ τους τόνους. Τι σου κάνεις φιαλγία. Να είναι καλό άνθρωπος. Ελπίζω πραγματικά να είναι καλύτερα. Θα είναι σήμερα. Θεωρώ ότι θα σφίξει τα δόντια και θα είναι. Πώς ταξίδεψε στο Λονδίνο ο Κώστα Καραπαπάς. Όχι, να σφίξει τα δόντια. Και πάρα πολύ δύναμη το ευχόμαστε. Περίμενε λίγο. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα, ναι. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Πιτίνο μέχρι να δει το θέμα για δύο χρόνια. Ρικ Πιτίνο. License to Rick. Ωραίος. Ναι, επιστρέφοντας στον Καραπαπά, εμείς στην εκπομπή, όπως λέγαμε και χθες, ναι, ναι, του στέλνουμε δύναμη. Έτσι. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Εύχομαι να ξεπεράσει όσο δυνατόν πιο σύντομα το θέμα που τον ταλαιπωρεί. Ναι. 28 νομίζω ήταν. Η νέα ημερομηνία για την απολογία. Αν θυμάμαι καλά. Ναι, την Πέμπτη. Πόσο δίνει. Ελπίζω ότι την Πέμπτη θα είναι καλύτερα. Α, ξέρεις τι, μπορεί να επιβαρυνθεί σήμερα. Από το ταξίδι. Ναι. Μπράβο. Θεωρώ ότι θα παίξει πολύ αυτό. Ο καιρός στο Λονδίνο. Θα είναι επιβαρυμένος. Έτσι. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να δείξει δύναμη ψυχής και την Πέμπτη για να είναι στο δικαστήριο όπως πρέπει. Αλλά σε κάποια φάση πιστεύω ότι θα γίνει. Γιατί ο άνθρωπος έχει έτσι. Το έχει. Τώρα κανονικά Αποστόλη που σίγουρα ακούσε μακρινή Αγγλία θα έπρεπε σαν γνήσιος ρεπόρτερ του Λίμπερο και της εκπομπής να είσαι εκεί στην καρδιά των γεγονότων, να είσαι από κοντά, να τους τσεκάρεις, να δεις τι κατάσταση είναι. Ναι, γιατί δεν υπάρχει εικόνα. Να έχουμε τον άνθρωπό μας να βγει ο Αποστόλης και να μας πει παιδιά μόλις έφτασε, βλέπω τον κύριο Καραπαπά, δυσκολεύεται λίγο στο περπάτημα. Δεν μας ενδιαφέρει, να είναι καλό άνθρωπος. Και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Ελπίζω. Πάντως και λέει πολύ ήρεμα εβδομάδα μέχρι στιγμής εν ώψη ντέρμπι. Αφού έχουν το. Έχουν και το τσουλού. Το παιχνίδι αυτό. Νομίζω ότι από αύριο μεθαύριο. Καλά, κάτσε. Είναι και το σημερινό αποτέλεσμα για αυτούς. Θα έκανα πεντάμπαλο. Είναι και το σημερινό. Ανάλογα με αυτό, νομίζω ότι μετά θα έχουμε από αύριο. Θα μπούμε λίγο σιγά σιγά σε ρυθμούς. Αν με ρωτάς εμένα, καλύτερα να πάμε έτσι. Ήσυχα, δεν χρειάζεται να γίνουν πολλά πάλι. Να εγώ έχουμε έτσι μια ησυχία. Πρέπει να θέλετε θετικό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού απόψε. Εγώ νομίζω ότι δεν μας ενδιαφέρει. Να το λέω με τη λογική ότι το θετικό αποτέλεσμα θα τον υπηρεάσει αρνητικά για τον Ολυμπιακό. Δεν αλλάζει τίποτα, πιστεύω. Γιατί έχει εντελώς διαφορετική σημασία. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά πνευματικά είτε ο ΠΑΟΚ είτε ο Ολυμπιακός για ένα τέτοιο παιχνίδι. Το αρνητικό αποτέλεσμα θα τους βάλει ακόμα μεγαλύτερη πίεση εν ώψη Κυριακής. Το θετικό δεν ξέρω αν μπορεί να λειτουργήσει παραπλανητικά. Δεν νομίζω όμως. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα γενικότερα η οποία δεν έχει μάθει να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις.
Ναι, η κατάσταση είναι ήδη δύσκολη. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν βρέθηκε ποτέ σε καταστάσεις όπως είναι, ας πούμε, η περσινή ή η φετινή. Τα προηγούμενα χρόνια είχε πάθει πολύ διαφορετικά με την παρουσία του στο πρωτάθλημα. Και είναι, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο μπορεί να εκμεταλλευτεί ενδεχομένως τώρα ο ΠΑΟΚ. Τώρα, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να θέλει ένα καλό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού σήμερα, για ίσως τον πιάσει λίγο ενθουσιασμός, γιατί φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει καλό mentality σαν οργανισμό. Και θα ψηλώσει. Είναι ότι άμα, ας πούμε, σήμερα έχει ένα βαρύ σκορ, που δεν είναι και τόσο απίθανο. Δεν είναι απίθανο το βαρύ σκορ. Μπορεί, ας πούμε, να δυσκολευτούν ακόμα περισσότερο, να βαρύνει ακόμα περισσότερο το κλίμα. Είναι πολύ θεωρητικό αυτό. Είναι πολύ θεωρητικό αυτό το πράγμα. Είναι και τότε να ψηφίσει μυστήρια φάση. Δεν ξέρω. Το West Ham την κέρδισε 2-3. Okay. Πήρε την νίκη, αλλά δεν ήταν και κάτι το φοβερό. Από 0-3-2-3. Εντάξει. Εκπληκτικό. Δεν είναι πιστεύουμε. Γενικά τότε να το έχω ξαναπεί. Μαζί με τη Μίλαν και την Arsenal, ξεκάθαρα, είναι τρεις ομάδες στην Ευρώπη που δεν τις ακουμπάς ποτέ. Άξτε. Δεν ασχολείσαι ούτε στοιχηματικά μαζί τους. Δεν εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη για κανέναν απολύτως λόγο. Αυτές οι τρεις ομάδες, η Μίλαν, η Τότεναμ και η Άρσεναλ, δεν παλεύονται. Απλά. Και κάποιες γερμανικές. Γερμανία δεν ασχολούμαστε με την αλήθεια. Είναι πολύ απρόβλητο πρωτάθλημα στοιχηματικά. Ενώ έχω καταλάβει από φίλους γνωστούς ότι αυτοί που ασχολούνται με τη Γερμανία την ξέρουν πάρα πολύ καλά. Φυσικά. Δηλαδή έχω φίλους που ασχολούνται μόνο με αυτό. Δεν παίζουν ούτε Αγγλία, ούτε Ιταλία, ούτε Ισπανία. Μόνο Γερμανία. Εγώ δεν μπορώ να τον κάνω αυτό με τη Γερμανία καθόλου. Δύσκολο. Δεν μου αρέσει κιόλας γενικά. Επίσης, τελευταία γνώρισα άνθρωπο που δεν του αρέσει η Premier League. Και πραγματικά δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει ακόμα. Είναι αυτός. Στο περιβάλλον. Στα πέριξ. Κοντά, τέλος πάντων. Φωτογράφος. Ρησί, δηλαδή. Πώς γίνεται να μην του αρέσει η Premier League. Γούστα είναι αυτά. Ρε. Δεν είναι θέμα γούστου. Το ότι θεωρείς ότι το ποδόσφαιρο στην Premier League είναι βαρετό και ποιος ασχολείται με την Premier League και γιατί. Είναι δυνατόν. Πήγαινε δε Football League. Όχι, Super League 2, συγγνώμη. Τα πέντε μεγάλα είναι πολύ καλά. Τώρα υπάρχουν άλλοι που τσαρέσει περισσότερο, α πούμε, το Σαμπιονά. Άλλο αυτό. Ο Κιλόνι, α πούμε. Άλλο αυτό και άλλο να πει ότι πια Premier League και δεν ξέρω κι εγώ. Εντάξει, ξέρω εγώ. Είναι δυνατόν. Είναι η ουσιαλία. Μην βλέπει μπάλα. Δε τέννη. Όχι, το τέννη είναι καλό. Δε βόλεϊ. Το αγαπημένο πρωτάθλημα είναι η Premier League. Φυσικά. Το αλήθεια. Φυσικά, ποιο πρωτάθλημα θα είναι το καλύτερο. Μετά είναι το Ισπανικό. Το Ελληνικό. Το ελληνικό το βγάζει στην άκρη, δεν έχει. Μια κατηγορία μόνο του. Το ελληνικό είναι εντάξει και δουλειά. Ωραία, δεύτερο το ισπανικό. Ναι, μετά ιταλικό, γαλλικό, γερμανικό. Α, το γερμανικό το. Ναι, η Γερμανία δεν βγαίνει τίποτα, τίποτα. Δεν μπορώ, δεν μ' αρέσει καθόλου. Αλλά εντάξει, οκ. Okay. Αλλά όχι ρε τώρα να πει το αγγλικό, σε παρακαλώ. Ούστε να αυτά, καλά. Απλά στην Ισπανία με εκνευρίζει η Ατλέτικο φέτος. Που σήμερα. Τη στηρίζω γενικά. Θα στηριχθεί η Γιουβέντους σήμερα, γιατί αυτή δεν στρίβουν πολύ το τελευταίο διάστημα. Καλά, και η Γιουβέντους δεν είναι στα καλύτερα της φέτος, με το Σάρι εκεί. Αλλά. Μέσα στην Αταλάντα του περασμένου σουκού, μια χαρά το πήγε. Δεν είναι πολύ καλά η Γιουβέντους φέτος. Αλλά ναι, και εγώ με Γιουβέντους θα πήγαινα. Ανέβαζα κάτι. Όπου η Μπλέτερ έκανε μεγάλο λάθος το περασμένο Σάββατο. Δεν κάνει ποτέ λάθη. Με την, ήταν κάτι προγραμματισμένο. Υπήρχε πρόγραμμα. Κάνει Αταλάντα το 1-0. Υπήρχε πρόγραμμα. Και. Στο 62-63 το διπλό της Γιουβέντους δίνει 9. Δεν ήταν λάθος. Το όχι. Κάνει για να σας δώσει λεφτά. Ακριβώς. Και θα σας δώσει και αυτή και εμείς μετά τις 7 πολλά λεφτά. Υπήρχε κάποιο πρόγραμμα και εμείς θα πάμε στο διάλειμμα. Βεβαίως. Και θα επιστρέψουμε. Θα επιστρέψουμε. Με όλα τα υπόλοιπα. Ωραία. Πάμε. Break και επιστρέφουμε σε λίγο. Με αγάπη. Είναι εκπομπή με αγάπη. Και αγάπη. Και αγάπη. Με πάρα πολύ αγάπη. Οπα. Η εκπομπή της αγάπης θα μπορούσε να λέγεται αυτή η εκπομπή. Και θα πάμε να χαμηλώσω λίγο τα ακουστικά μας, παρακαλώ, στην παρουσιαστή μου. Βεβαίως, στην παρουσιάστρια. Γιατί τώρα θα δώσεις και εσύ προγνωστικά. Εγώ λέω να το αφήσουμε αυτό, ρε Νίκο. Όχι, το κάνουν όλοι οι άλλοι. Δεν πειράζει, το κάνουμε κι εμείς. Ποιοι άλλοι, μόνο ο Κόλακας το κάνει. Σε κάθε εκπομπή κάποιος δεν δίνει κάτι. Όχι, μόνο η δικιά μας και το ψυχιατρίο δίνει. Κάτι θα λέει και ο Χρήστανος με τον Στέργιο και τον Κούση. Αυτοί λένε άλλα. Αυτή είναι τα δικά τους. Ο Γιώργος Γκάτος λέει ειρωνίες για τον Καραγκαπαπά. Λέει χάρηκα που σας γνώρισα, Νίκο και αγάπη. Μα εμείς δεν είπαμε δεν τίποτα είπαμε, παραπάνω δεν, πέρα από περαστικά. Τσι. Καλή δύναμη. Εγώ το είπα και χθες, δεν έχω κανένα θέμα. Δεν ειρωνευόμαστε, Γιώργο, εκτός αν θες εσύ. Στην τελική, εγώ τρέχω γρήγορα. Δεν έχω. Είμαι λίγο κοντούλα.
Και τρέχω γρήγορα, δεν έχω. Βλέπω την αγάπη όταν κατεβαίνουμε και βγαίνουμε το ραδιόφωνο και κοιτάμε αριστερά δεξιά. Έχω ανοιχτεί αρκετά, είναι η αλήθεια αυτές τις πραγματικά. Αλλά δεν είπα κάτι παραπάνω πέρα από περαστικά. Δεν είπα. Τι περαστικά, είπα στον άνθρωπο, καλή δύναμη. Και ότι είναι πρότυπο γιατί δείχνει μεγαλείο. Και σφίγγει τα δόντια αυτό. Γραφείο τύπου τη ΠΑΕ Ολυμπιακό. Ενώ εμεί, α πούμε. Χέρι. Θα έχω κι εγώ ένα χέρι. Σε λίγο έτσι θα με βλέπει. Θα είμαι το χέρι. Στο μέγκα η αγάπη. Στο μέγκα. Το χέρι τη αγάπη. Γιατί δεν φαίνονται, ρε. Αφού δεν φαίνονται, α πούμε. Αυτό που κάνουν στην Όβα τώρα. Είναι το χέρι, δεν είναι ο τάδε. Όχι το χέρι. Άρα και εγώ αν πάω, πάμε το χέρι. Το χέρι. Έτσι κάνει καριέρα, δεν ξέρω. Αυτό είναι. Ξεκινά με χέρι. Λοιπόν. Και πα μετά γραφείο τύπου. Αυτή είναι η συνταγή. Τσαμπιολί. Πάμε! Και ξεκινάμε. Γαλλικά σαράκι, λαμπρίζα, αλλά γιατί είσαι αργής. Στα λέω εγώ και εσύ λες απλά προγνωστικά. Εγώ δεν λέω τίποτα, είπαμε. Δεν μπλέκομαι πουθενά. Γαλατά Σαράι Κλαμπρίζ στις 8 παρα 5. Ψάχνω τον όμιλο, πού είναι. Γρήγορα όμως γιατί είναι 7 και 10. Πρέπει να το βάλει ο κόσμος. Έχουμε, έχουμε. Μην αφήνει. Να σε ακολουθήσει ο κόσμος. Τελευταία ευκαιρία της Γαλατά στην ουσία για την τρίτη θέση. Η Γαλατά είναι πολύ ενσόρπη ομάδα. Ναι. Η Μπρίζ παίζει το τελευταίο της χαρτί για τη δεύτερη θέση. Καλά, δεν το πάρει ποτέ. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι για το Europa League. Δεν μπορώ να δώσω τώρα σημείο να πω θα νικήσει η Γαλατά, θα νικήσει η Μπρίζ. Εγώ το έχω βάλει ήδη γκολ-γκολ. Το συγκεκριμένο. Ωραία. 8 παρα 5 πάλι Λοκομοτίβ Μόσχας με Leverkusen. Λοκομοτίβ είναι χαρά του γκολ φέτος. Λοκομοτίβ δεν ήταν με τη Σαχτάρ που είχε χαμό στο μάτς. Κάτι είχε 2-3, 3-3, πόσο είχε έρθει να πούμε. 3-3, ναι. Πάμε. Ναι, τρομερά. Όχι, δεν ήταν Λοκομοτίβ. Ναι. Over 2,5. Όχι, Λοκομοτίβ ήταν. Όχι, δεν ήταν. Η Δυναμό ήταν. Έχει αλλάξει 4. Όχι, το θυμηθώ, ήταν Σαχτάρ Δυναμό. Τι το είπες? Over 2,5. Over 2,5. Τότε είμαι Ολυμπιακός. Με μηδενική κανιότητα στην Στίχμαν. Βεβαίως, αλήθεια είναι αυτό. Πάμε. Στις 10 αυτό. Πάμε. Στις 10 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Εγώ το έχω βάλει over 3,5. Over 3,5, ε. Σον, θα έχει γκολ, πιστεύω. Στο πρώτο, πώς έχει λήξει το 2-2, έχει λήξει το πρώτο. Ναι. Θα έχει ψωμί. Αταλάντα, Δυναμό Ζάγκρεπ. Σον anytime εδώ, αγάπη Καβρελίδη, του κρατήστε τα. Εδώ θα έχει γκολ. Τα anytime τα βρίσκει. Ναι, ρε, γιατί το Σον είναι λύση, κλέβω εκκλησία είναι. Μόνο Σον βάζει γκολ στην Τότεναμ. Ποιο μάτσι είπε. Αταλάντα Δυναμό Ζάγκρεπ. Αταλάντα Δυναμό Ζάγκρεπ, αγάπη Γαβριλίδου. Εδώ γκολ θα έχει. Εδώ είμαστε με το γκολ γκολ. Γκολ γκολ, ωραία. Ερυθρό Αστέρα Μπάγερ. Γκολ γκολ. Δεν με ψήνει να ασχοληθεί ιδιαίτερα το συγκεκριμένο, να σου πω την αλήθεια. Και η Μπάγερ τώρα είναι. Τα προσπερνάμε. Ναι, εγώ δεν με τραβάει κάτι σε αυτό. Γιουβέντους Ατλέτικο Μαδρίτης. Κριστιανό εδώ. Η Ατλέτικο δεν πολύ τραβάει φέτος. Κριστιανό Βίες. Η Ατλέτικο έχει φουλ σοπαλίας φέτος. Ναι. Κριστιανό Βίες Σιμεώνε θα είναι εδώ. Ναι. Χαμός. Ο Άσος δίνεται σε πολύ καλό ποσοστό. 2,38. Πολύ καλό, δηλαδή αξίζει. 3,30 το χι, 3,60 το διπλό. Εγώ πάω με τον Άσο. Και εδώ μηδενική κανιότητα. Ναι, εγώ εδώ πάω με τον Άσο. Ναι, οκ. Okay. Μάτσερ Σίτι Σαχτάρ. Over είναι, αλλά τώρα τι over μπορεί να βγει αυτό. Κάτσε να δω τι δίνει η Στίχμαν. Over 3,5 δίνει στον 80. Το over 2,5 στο 1,30, εντάξει, δεν αξίζει, δεν το παίζει αυτό. Αυτά. Over 3,5 άμα το παίξει, σε 1,80 τίμιο είναι οκ. Okay. Πιστεύω ότι είναι η City έτσι όσο είναι μια ομάδα βάζει γκολ στο Champions League. Με την Αταλάντα δεν έβαλε βέβαια πολλά, ένα έβαλε στο προηγούμενο παιχνίδι. Βάζει γκολ στο Champions League, δεν έβαλε. Εντάξει, ένα παιχνίδι, okay, αλλά εντός έδρας δεν έχει θέμα. Και Real με Paris Saint-Germain. Το πιο ενδιαφέρον μάτι τη βραδιά, το συγκεκριμένο. Και εδώ όμως πολύ μυστήριο. Ανεβασμένη η Real Madrid τελευταία. Εγώ, αν με ρωτάς, δεν θα το ακουμπούσα αν έπαιζα αυτό το παιχνίδι. Γιατί η Real είναι μυστήριο. Εγώ το έχω βάλει. Τι το έχω βάλει. Στα δύο δελτία που έχω παίξει μυρίζει, θα παίξω όλα 4-5 μέχρι το βράδυ. Over 3,5. Στο 2-12. Αχ, ρε. Και να κολλήσει κανένα από αυτά. Κηδεία. Ωραία. Άρα τα είπαμε. Αυτό ήταν. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Θα ακούσετε ένα τέταρτο break και μετά θα έρθει το πρώτο. Δεν θυμάμαι να σου πω τώρα πώς τα είπες όλα. Νομίζω ότι όσοι ακολουθούν θα τα έχουν σημειώσει. Να πούμε και χρόνια πολλά στο Φερνάντο Βαρέλα. Άσχετο, αλλά τώρα είναι εδώ που ανεβάζουμε. Γενέθλια. Έχει γενέθλια, δηλαδή γιορτάζει το Αγίου Φερνάντο. Είναι τι είναι, Νίκο. Μπορεί να είναι δεύτερο μα τέλειο. Γενέθλια. Wow, η αποκάλυψη. Σοκ. 2-3, 10, 2-87 και 3 οκτάρια. Ανοιχτές οι γραμμές για κανένα τεταρτάκι ακόμα. Έχεις διώξει όλο τον κόσμο. Να δώσετε και τα δικά σας σημεία ενδεχομένως. Δεν είναι ντεφορμές σήμερα. Γιατί τι και σε όλο. Έχεις διώξει
Ντεφόρμε. Σε εβδομάδα ντέρμπι, σε εβδομάδα Black Friday που πλησιάζει την Παρασκευή, έρχεται. Ναι. Για να πάτε να περιμένετε. Εσύ είχα Γαβριλίου θα πα να ψωνίσει την Black Friday. Τι λες ρε. Στο χαμό. Ούτε καν. Α, μπράβο. Για κανένα λόγο. Καταρχάς, θεωρώ ότι πέρα από κάποια συγκεκριμένα μαγαζιά, πολυκαταστήματα που έχει ας πούμε ηλεκτρικές συσκευές και τέτοια, όλα τα υπόλοιπα δεν είναι κάτι. Ναι. Δηλαδή πλέον στην αγορά κάθε μέρα έχει εκτόσεις. Δεν είναι ότι. Θες κινητό. Γίνουν... Κινητό. Όχι, και πάλι αυτό που θέλω δεν το βγάζει Black Friday. Ντροπή. Γιατί βγάζουν πιο. Light. Οι φίλοι σου εκεί που δουλεύουν δεν μπορούν να μα δώσουν κανένα ID. Δεν θα βγάλουν ερενικό το iPhone το 11 που είναι τώρα να το βγάλουν στο Black Friday. Κανένα ID info τώρα μα δώσουν εκεί πέρα η Σοφία με την Ελισάβε τώρα. Πάμε στον πρώτο φίλο. Η Ελισάβε δουλεύει στο μαγαζί εκείνο. Έλα. Γεια σα. Πάμε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Πήρα λόγω Black Friday που αναφέρθηκε. Ναι, ναι. Είναι μεγάλη απάτη στην Ελλάδα του Black Friday. Μιλάμε για την απάτη του αιώνα. Άμα το πάρουν ήδη στην Αμερική θα μας κάνουν μήνυση εδώ στο Τσεμπορ της Ελλάδος. Ναι, ναι. Δεν είναι Black Friday. Γιατί δεν ξέρω αν έχετε ακούσει στην Αμερική τι σημαίνει Black Friday. 80%. Δηλαδή πάει ο άλλος παίρνει iPhone για μία ημέρα. Το iPhone που κάνει 800 ευρώ το δίνουν 200 για παράδειγμα. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι Black Friday. Και γι' αυτό άμα έχετε δει σκηνικά. Οι άλλοι παίρνουν υπνώσεις αυτούς και κοιμούνται από την προηγούμενη μέρα έξω από τα καταστήματα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί είναι περιορισμένα κομμάτια, δηλαδή λέει τα πρώτα 100 και ο άλλος κάθε κοιμάται απ' έξω, γιατί λέει το iPhone για εκείνη τη μέρα που κάνει 800-900 ευρώ θα πάρω 200. Και το iPhone θα κοιμηθώ όλο το βράδυ και θα πάρω το πάρω. Το καινούριο, όχι και το καινούριο, δεν μιλάμε για μοντέλο 2-3 χρόνια πριν, ναι, το τελευταίο. Ναι, ναι, ναι. Λέει για μία μέρα θα το έχουμε ρε παιδί μου από 800 ευρώ, 900 σε δολάρια τώρα εκεί πέρα φυσικά είναι, ναι. 150, 200, 250. Και βλέπεις κοιμούνται έξω με το κρύο τώρα, δηλαδή, γιατί και τέτοια εποχή τώρα εκεί πέρα κάτι νέα ανατολικές ακτές, κάτι 2 βαθμούς και 3. Ο άλλος κάθεται και κοιμάται όλο το βράδυ έξω στον πόλεμο. Ναι, εκεί το λες τον άλλο τρελό που το κάνει, αλλά λες, ξέρεις τι, το iPhone μπορεί από 1000 δολάρια το πάρει 250 για μια μέρα, εντάξει, λες, εντάξει, έχει μια λογική. Αλλά τώρα εδώ να μου λένε Black Friday και να βλέπω τώρα που μου στέλνουν ειδοποιήσεις στα μεγάλα καταστήματα τιμή σοκ από 80-65, φοβερό σοκ. Και στα κινητά, δηλαδή, ειδικά επειδή το έβλεπα. Α, κατάλαβα. Το F5, κινητό, το iPhone. Κινητό δεσποινής, κοιτάτε, να πάρετε. Ναι, κινητό. Γενικά θέλω να πάρω, ναι. Α, ναι, εντάξει, καθόλου συμπτωματικό. Εγώ τώρα βλέπω στο κέντρο, στη βιτρίνη, μόνο γυναίκες ήταν, δηλαδή εντάξει. Για μας τίποτα δεν έχει μείνει. Νίκο, πες τίποτα ρε, εγώ θα λέω για σένα. Έτσι αγοράκι μου, πες τα! Πες τα! άμα δεις βιτρίνες τώρα στο κέντρο, άμα που δεις τις βιτρίνες τι γίνεται, 9 στις 10 που κοιτάνε οι γυναίκες. Εγώ δεν βλέπω κανέναν άντρα. Δεν κοιτάει. Υπάρχουμε, ας πούμε. Να σας πω κάτι, είναι πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα με την αγορά. δεν μπορείς. Είναι σαν να σε φωνάζουν οι βιτρίνες, δεν φταίμε εμείς. Πρώτη φορά σε Black Friday πήγα πέρυσι, από περιέργεια, γιατί ήθελα να δω τι γίνεται. Ναι. Έτσι μια εικόνα. Και πήγα σε γνωστό εμπορικό που είναι δυτικά της πόλης. Όλοι καταλαβαίνουμε ποιο εννοώ. Κατάλαβα ποιο εννοείς. Ναι. Και ρε φίλε, αυτό που είδα δηλαδή έξω από γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών που είχε να χρησιμοποιήσω μια ορολογία που υπάρχει στα βραδινά μαγαζιά, πόρτα για να ελέγχει. Μπείτε 10 τώρα για να βγουν κάποιοι και να μπουν και άλλοι 10 μετά. Δηλαδή λέω. Κοίταξε, εγώ είχα δει βιντεάκι που είχε κυκλοφορήσει και πάρει ένα με κάμερα από κινητό που σε πάλι σε εμπορικό, σε κατάστημα έτσι αθλητικών ειδών. Κόντεψαν τα τζάμια να μας σπάσουν δηλαδή από τον κόσμο που περίμενα να παίξω. Και έλεγα καλά, και έμαθα μετά ότι τώρα μιλάμε ότι δηλαδή ένα παπούτσι για παράδειγμα που έκανε 65 ευρώ εκείνη τη μέρα το είχαμε βγάλει 50-45. Και λέω δηλαδή για 20 ευρώ κάτω λέω θα σκοτωθεί ο άλλος δηλαδή για να μην χάσει τη μεγάλη την ευκαιρία. Δεν σου λέω πλέον στην αγορά, έχει κάθε μέρα εκτόσεις ουσιαστικά. Συνεχώς έχει προσφορές, συνεχώς έχει εκτόσεις. Και είναι αυτό που κάνουν ορισμένα μαγαζιά που ανεβάζουν τις τιμές πριν την Black Friday και μετά τη ρίχνουν. Καλά, αυτό είναι παλιό ελληνικό κόλπο, εντάξει. Ανέκαθεν. Τώρα μην αναφέρω γνωστό κατάστημα στην Αγία Σοφία. Τώρα καταλαβαίνω ποιο εννοώ. Το 25 χρόνο το κάνει αυτό. Με νομίζω ότι κάνουν και σκοφαντία. Ναι. Δεν λέω ποιο είναι. Λοιπόν, είναι πολύ διαδεδομένο αυτό στο εμπορικό κλάδο. Και να πω και ένα τελευταίο τώρα κλείνοντας την αγάπη. Ναι. Το όνομα Κούτσιας σου λέει κάτι. Κούτσιας. Ναι. Ναι, τον έχω ακούσει. Έχω ακούσει καλά. Ναι, τον έχεις ακούσει. Ναι, γιατί έχει πάρει το αυτί μου, χωρίς να είμαι ούτε σκάουτερ είμαι, ούτε κάτι, ότι λένε κάποιοι, οι οποίοι είναι πιο έτσι γνώστοι στο αντικειμένο από μένα, ναι, ότι ίσως είναι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 25 χρόνια. Ναι.
Ναι, συζητιέται αρκετά, σαν όνομα. Ναι, δηλαδή και λένε ότι τον κοιτάνε, δεν λέω για ομάδες, δεν μιλάω για ομάδες που γράφουνε, ότι μέχρι και γνωστά γραφεία μάνατζερ του εξωτερικού τον κοιτάνε. Καλά, αυτό είχε κάτι τέτοιο υπά... Ναι, κάτι τέτοιο είπα το αυτή μου. Και αυτό το παιδί είναι 15 χρονών. Ναι, είναι μικρός. Γενικά στο ΠΑΟΚ προσπαθούν, το έχουν και σαν φιλοσοφία τελευταία χρόνια, να μην γίνεται κουβέντα για τους πιο μικρούς. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο. Για να μην βγαίνουν παρά έξω διάφορα, για να μην φτάνουν και στα παιδιά, στα αυτιά των παιδιών διάφορα. Καλά, εγώ δεν είμαι ούτε συγγενής του, είμαι ούτε φίλος του. Ναι, γενικά σου λέω. Ούτε ότι... συγγενής, δεν τον αναφέρω. Απλώς έχουν ακουστεί λόγια πάρα πολύ. Ισοστημή υπερβολής, αλλά όχι από ανθρώπους που είναι φίλοι του ή ο μπαμπάς του, από ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο όφελος. Και λένε ότι είναι πραγματικά αυθεντικό ταλέντο, ίσως το μεγαλύτερο που έχει βγει τα τελευταία 20-25 χρόνια. Ναι, είναι και πιο νέο. Ναι, και λέω ρε παιδί μου ότι δεν νομίζω ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα ή γενικά στην Ελλάδα έχουμε κουλτούρα σαν ομάδες να μπορούμε να διαχειριστούμε αν έχουμε τέτοια ταλέντα. Δηλαδή πιο εύκολο είναι αυτό που λέει ο λόγος, αν είσαι ταλέντο να είσαι γεννημένος στην Ισπανία, να παίξεις τη Ράλη και στην Μπαρτσελόνα, παρά να παίξεις στον Ολυμπιακό, στον ΠΑΟΚ ή στον Άρη, αν είσαι τόσο μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή αυτό είναι το απίστευτο. Ναι, γιατί εδώ... Ότι σε ομάδες που είναι... Ναι, σε ομάδες οι οποίες η πίεση για το αποτέλεσμα είναι 1% παραπάνω από ό,τι είναι δικές μας, βάζουν 17χρονους και 18χρονους, Ρεάλ, Μπαρτσελόνα, United, Liverpool, και στις δικές μας τρέμουν το φιλοκάρδι τους, αμάν άμα χάσατε θα μου πούν την Κυριακή και έβαλε το 17χρονο. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το έχουμε γενικά σαν ανατροπία στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα αυτό λέω. Μα στην Ελλάδα αυτό είναι το τεράστιο πρόβλημα. Είναι και βλέπετε δύο ομάδες κολοσσούς του εξωτερικού να βάζουν 17χρονο και 18χρονο. Τι να αναφέρουμε τώρα, Κασίγιας, Ραούλ. Ακόμα και τώρα που παίζουν αυτά τα Βραζιλιανάκια στη Ράλη 18χρονοι δύο. Ναι. Και βλέπεις τώρα στην Ελλάδα, άμα μπει 17χρονος ή 18χρονος και κάνει την γκέλα η ομάδα, πριν το μάτι θα λέμε μπράβο τον κότ που έβαλε το μικρό, μετά το μάτι άντε πάρε το μη πω τώρα τι είχες δρόμο, μυρωδιά, ρούκουνα, προπονητή, μας έβαλε με το μικρό που πάμε και τώρα και το άλλο. Δεν είναι νοοτροπία αυτή, πρέπει να αλλάξουμε δηλαδή. Απλά ξέρεις τι, πολλοί λένε αυτό που λες, δηλαδή ότι και να δώσουμε ευκαιρία στους μικρούς και όλα αυτά, αλλά στην πράξη δεν το στηρίζουν όλο αυτό. Μα δεν το στηρίζουν, αυτό σου λέω αγαπητοί, ότι δεν το στηρίζουν, ότι άμα γίνει γκέλα, ο προπονητής που θα αποθεωθεί που τον έβαλε το μικρό, μετά θα το πεθαίνω το πρώτο κεφάλι. Μα σκέψτε το πρώτο. Τι τον έβαλε και πέρσι. Δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Πολλοί έλεγαν πέρσι για τον Λουτσέσκου και ήταν αλήθεια ότι ο Λουτσέσκου δεν είχε επαφή με την ΚΑΠΑ 19, δεν μπορούσε να μπει στη διαδικασία να δει τα παιδιά από την Β' ομάδα. Πολλοί το κατέκριναν αυτό. Ναι, αλλά όταν ο Λουτσέσκου είχε το βάρος του πρωταθλήματος ότι έπρεπε ντε και καλά. Και όχι μόνο του πρωταθλήματος, του αίτητου. Ναι, ότι κυνηγούσε και αίτητο πρωτάθλημα. Ακόμα και αυτό. Κυνηγούσε αίτητο. Τι να του πεις. Δηλαδή φαντάσου τελευταία αγωνιστική, μέσα στα Γιάννη, τελευταία αγωνιστική. Ναι. Πέρσι. Ναι, στα Γιάννη, τελευταία αγωνιστική. Ναι, που το είχαμε πάρει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Φαντάσου τώρα να βάζει 2-3 ταλέντα να χάναμε το αίτητο τελευταία αγωνιστική. Τι είχε να ακούσει. Θα το είχαν σταυρώσει στην Αριστοτέλου. Τελευταία γνωστή αν είναι δυνατόν, χάσαμε το αίτητο για να βάλει τα 17χρονα και αν είναι δυνατόν και δρόμο και το ένα και το άλλο. Αυτό θα άκουγε. Ναι. Τέλος πάντων. Καλό βράδυ, παιδιά. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Έτσι είναι με τους μικρούς γενικότερα. Και κάτι αντίστοιχο τώρα, ας πούμε, πάει να γίνει. Με τον Τζιλγκύρη. Και στον Άρη. Φίλε, έχουμε εκπομπή. Καλησπέρα. Με τον Τζιλγκύρη. Λοιπόν, με τον Τζιλγκύρη. Οπότε θα πει καλά στο ΆΚΑ. Αν ο Τζιλγκύρης κάνει κανένα λάθος, αν παίξει βασικά την Κυριακή και κάνει κανένα λάθος. Θα βρεθούν αυτοί που το κατηγορήσουν, αυτοί που τον αποθεώνουν τώρα. Κοίτα, τώρα για τον Άρη είναι... Δεν νομίζω ότι είναι εύκολη απόφαση. Όχι καθόλου. Γιατί το παιδί 5 πράγματα τα έδειξε στο ΆΚΑ. Επιστρέφει ο Έμαν από την άλλη. Εγώ δεν ξέρω τι θα σκεφτόμουν σαν προπονητής. Εντάξει, τα δεδομένα είναι απλά. Υπάρχει ένα παιδί το οποίο σου βγάζει έστω και με μια εμφάνιση που έκανε, γιατί σε ένα μας τον είδαμε τον Τζιλγκύρη, σου βγάζει σιγουριά, περισσότερη σιγουριά και σταθερότητα από τον Έμαν. Με τον οποίο, ρε παιδί μου, λίγο κάνει το σταυρό σου κάποιες φορές. Ναι, okay, σε ένα μάτσο. Σε ένα μάτσο όμως, αυτό που λες και εσύ, σωστά. Εντάξει. Είναι δύσκολη άλλη, απόφαση για τον Έλληνα. Άμα το κρατήσει το παιδί, το στηρίζει και του δίνει τεράστια ψυχολογία, νομίζω. Ναι. Αλλά είναι μυστήρια απόφαση. Είναι. Να δούμε, τέλος πάντων. Γι' αυτό δεν είμαστε εμείς προπονητές, Νίκο Παπαδόπουλε. Γι' αυτό. Και είναι άλλοι άνθρωποι εκεί και αποφασίζουν και κρίνουν. Εντάξει, πάντως το θετικό στον Άρη είναι, επειδή πιάσαμε τώρα κουβέντα με μικρούς, ότι. Με το Χαριστέα πλέον πέφτει, ρίχνει βασικά μεγαλύτερο βάρος σε σχέση με τον προκατοχό του σε αυτό το κομμάτι και θα έρθουν και
Κατά πάσα πιθανότητα θα 2-3 παίχτες της ΚΑΠΑ 19 θα προώψουν και επαγγελματικά συμβόλαια από το Γενάρη. Θα μονιμοποιηθούν, δεν έχουν μονιμοποιηθεί ήδη κιόλας στις προπονήσεις πρώτης ομάδας. Και είναι καλό. Κάποια στιγμή, παιδιά, θα πρέπει λίγο να μπούμε σε αυτό το τρυπάκι, σε αυτόν τον τρόπο λειτουργίας, να στηρίζουμε περισσότερο τους νεαρούς και να τους δίνουμε ευκαιρίες, έστω και με ρίσκο για την ομάδα. Τι να κάνουμε. Ναι, πρέπει να ρισκάρεις και λίγο. Αυτό όμως, αυτό που λέγαμε και πριν, συνειδητοποιημένα και έχοντας ξεκάθαρα στο μυαλό μας ότι θα είναι αρκετές οι δυσκολίες σε όλο αυτό. Ναι. Συνειδητοποιημένα. Χρόνια πολλά και στο Γιώργο Τζαβέλα, έχω να πω. Γενέθλια που λέει. Όχι, τον λένε Γιώργο. Έχει και αυτός γενέθλια σήμερα. Άσος της. Πού παίζει αυτός? Μαζί με το Σουηδό. Αλάνια Σπορ. Μα και μαζί με τον Τζάλμα. Πρώτη είναι αυτή ακόμα. Δεν ξέρω, κάτσε να δω. Για να δούμε. Για να δούμε τι θα γίνει. Τζάλμα Κάμπος. Αλάνια Σπορ. Αλάνια Σπορ. Αλάνια. Έλα καλό μου. Έλα χρυσό μου. Έλα. Βαθμολογία. Βαθμολογία. Έλα καλό μου. 2, 3, 10, 2, 7 και 3 οχτάρια για 5 λεπτά ακόμα ανοιχτές οι γραμμές. Μέχρι να βρει η αγάπη τη βαθμολογία στην Τουρκία. Μην φορτώσει. Τουρκία. Κατά τα άλλα φοβερό ίντερνετ εδώ πέρα. Πραγματικά ναι. Σφεντώνει. Τώρα έχει Αυστρία. Από την Αυστρία έρχεται. Πάμε. Έλα. Γεμίζει η μπάρα. Έλα. Κράου. Σοκ. Πάμε. Πο. Καλά είμαστε. Ναι. Δεκαετία 90 ίντερνετ. Ναι. Λοιπόν. Α, άνοιξε. Η Αλάνια Σπορ είναι. Πρώτη. Ναι. Έβδομη είναι. Με 19. Τέλεια! Από ό,τι βλέπω εδώ στο πολύ έγκυρο site. Πάνω απ' όλα έγκυρη ενημέρωση. Σίβασπορ είναι πρώτη με 24, Τραμπζονσπορ με 22, Μπασαξιχήρ με 22 μαζί. Μετά είναι η Φενέρ και η Μπεσίκτας με 21. Ναι. Μαλάτια Σπορ, Αλάνια Σπορ και Γαλατά με 19. Είναι όλοι μαζί, ρε. Ουσιαστικά δεν είναι 7η. Είναι και τα γκολ και όλα αυτά. Ναι. Κοντά είναι όλοι. Καλά είναι. Και η Αλάνια παίζει τώρα. Next, για πάμε. Με προπονητή τον Ρολ Μπουλούτ. Η Αλάνια παίζει το Σάββατο με την Αγκαρακουτσού. Αγκαρακουτσού. Νομίζω ότι η Αγκαρακουτσού είναι του. Ενώ. Του Κίτσιου πρέπει να είναι. Αν θυμάμαι καλά. Είναι αυτό εκεί πήγε, σωστά. Κίτσιου, ναι. Πεχτάρα αυτή. Πουλάει η Τουρκία τα τελευταία δύο. Λεφτά έχει, τι νομίζει. Ναι. Σιώπηστηκα 2 εκατομμύρια για. Για 3 χρόνια. Πάμε πολύ εκεί. Τι θα κάνω, χαζί, να μην πάνε. Και εγώ θα πήγαινα. Και σήμερα παίζει πάλι την Τουρκία αρκετά Γιαννούλη. Για ποιε ομάδε? Ξανά. Και Γαλατά γράφεται και Φενέρ γράφεται. Τα κλασικά. Μάλιστα. Ναι, Αγκαρακουτσού είναι ο Κίτσιο. Αγκαρακουτσού. Συναντάει του υπόλοιπου. Μάλιστα. Ναι, διαγράφονται διάφορα για το Γιαννούλη. Και νομίζω ότι έχουμε να δούμε και πολλά περισσότερα όσο πλησιάζουμε στα Χριστούγεννα. Εντάξει, λογικό είναι. Ο Γιαννούλη έκανε φοβερά παιχνίδια και με την εθνική τελευταία και με το ΠΑΟΚ. Έχουμε πει πολλές φορές ότι θα περιμένουμε, γιατί ακόμη δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ούτε κάτι σε πρόταση. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ο Γιαννούλης δύσκολα θα. Μάλλον πιστεύω ότι δύσκολα θα υπάρξει θέμα για το Γιαννούλη το Γενάρη, που να μπει ο ΠΑΟΚ σε διαδικασία συζητήσεων. Καλοκαίρι και μετά. Νομίζω ναι. Να βρούμε και τον αντικαταστάτη του. Υπάρχει αυτός ο πολύ ωραίος διάλογος του Σιαμπάνη με έναν φίλο του ΠΑΟΚ. Ο Σιαμπάνης έκανε ένα live στο Instagram. Αυτά πρέπει να αναφέρει. Του σχολίασε ένα φίλο του ΠΑΟΚ. Τι του είπε, τι του είπε, τι του είπε. Περίμενε να σου πω. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια του είπε ότι δεν θα παίξει ποτέ στον Ολυμπιακό. Ναι. Το έκανε print screen ο Σιαμπάνης. Ναι. Και έγραψε We will see. Σε άπτεστα. Αγγλικά. Ο Μάριος Σιαμπάνης. Πού είναι αυτός τώρα? Στην Νότιγχαμ. Πού θα ήταν, ρε Νίκο, δηλαδή. Η γνωστή ιστορία. Τι ωραία πράγματα. Εντάξει, οκ. Okay. Μάριος Σιαμπάνης. Κάτσε να δω τι συμμετοχές έχει, περίμενε. Μάριος Σιαμπάνης. Μηδέν. Transfermarkt. Για να δούμε. Αυτό το παιδί. Οι δυσκολίες του ρεπορτάζ. Που είχε κάνει εκείνη την πολύ ωραία δήλωση στα 16 του. Πάρα πολύ καλό. Πολύ. Σιαμπάνης. Φέτος.
Νίκος Χατζηνικολάου. Γιατί δεν βάζει τίποτα. Γιατί μάλλον έχει κάνει το τίποτα. Μάλλον δεν έχει κάνει τίποτα. Μάλλον έχει κάνει το τίποτα. Περίμενε ένα απόλυτο σεζόν. Σεζόν. Γιατί ρε εσύ. 19-20 δεν είναι τώρα. Ναι. Μήπως επειδή μου το κινητό μου το βγάζει. Δεν έχει παίξει αγάπη, άστο, δεν υπάρχει πουθενά. Τον έχουν για τις μπάλες εκεί πέρα και για τα νερά. Δεν βγάζει κάτι. Μάλλον μπορεί να επειδή μου το κινητό όμως. Δεν ξέρω. Όσοι δεν το είδατε. Ταιριά στο Μάριο. Το είδατε χθες. Το ψάξετε, το βρείτε στο YouTube. Στην Άντερ 23 τότε. Α, καλά. Λοιπόν, δείτε τη συνέντευξη του Βαρουφάκη στο Χατζηνικολάου. Του. Του Βαρουφάκη και τη συζύγου του στο Χατζηνικολάου. Όχι, επειδή τώρα είδα το Χατζηνικολάου που παρουσιάζει το δελτίο. Ωραία συνέντευξη. Ωραίος Βαρουφάκης. Ανέκαθεν μ' άρεσε. Ήταν ωραία και γενικότερα αυτό το ενώπιον οποίο που είχε επαναφέρει ο Χατζηνικολάου. Το παλιό που ήταν στο Μέγκα είναι πολύ ωραία εκπομπή, διαφορετική και είναι μέτρηση συνέντευξη του Χατζηνικολάου, είναι η αλήθεια σε αυτό το κομμάτι. Ωραία συνέντευξη του Βαρουφάκη χθες, τσεκάρετε τι, δείτε τι. Είναι ωραίος, είναι καλός. Πω, άκου λίγο τώρα. Τι. Έχουν ανακοινωθεί τα ποσά, που, τα πρόστιμα μάλλον, που επιβλήθηκαν στους παίκτες της Νάπολη. Μετά από όλα όσα είχαν γίνει τώρα πρόσφατα που τους έκλεισαν στο προπονητικό και δεν υπάρχουν οι παίκτες και είχε γίνει ένας χαμός. Λοιπόν, Insigne 374.400 ευρώ. 374.400 ευρώ. Κουλιμπάλι 225.000 ευρώ. Άλαν 189.000 ευρώ 950. Μανολάς 168.750 ευρώ. Καλά, τους άλλους τους περνάμε. Περίμενε να δούμε τους άλλους. Ναι, ναι, ναι. Καρνέζης. Α, λίγο Καρνέζης. 37.501 ευρώ. 10 του μυριάκι. Γιορέντε, 93.975 ευρώ. Καγεχόν, 131.250 ευρώ. Μέρτενς, 168.750. Θα σου πω να έχει όλους τους παίκτες. Ωραίση. Τι είναι αυτό, ρε. Τέλος. Βγάλαν, τον Insigne 374.400 ευρώ. Ο Insigne ζαλίστηκε. Καλά, για αυτούς μπορεί να μην είναι τίποτα. Όχι μπορεί, δεν είναι τίποτα, αλλά. Καλά, όσα και αν έχουν είναι και καλά, πάλι λεφτά. Ο Insigne και η Κουλιμπαλή είναι. Περάστε καφενεία. Όχι, τα ποσά άρεσε. Και τα ποσά, οκ. Okay. Είναι λίγο. Σε ζαλίζει λίγο αυτό το ποσό. Ζαλίζομαι. Το έχουμε ξανά τέτοιο ποσό, ρε. Όχι, εγώ δεν θυμάμαι. Χοντρά πρόστιμα. Θύμισε ένα στο λόγο, το λόγο που έγινε αυτό. Τότε που ήταν, που είχε πει και ο Αντσελότη ότι, ναι, ότι είναι, τα είχε ρίξει όλα στους παίκτες, μετά τους είπε η διοίκηση ότι θα πάτε μια εβδομάδα στο προπονητικό και θα είστε κάθε μέρα εκεί με τις προπονήσεις και με το ειδικό πρόγραμμα. Οι παίκτες δεν είχαν πάει και είχε γίνει όλος χαμός. Μια ωραία ατμόσφαιρα είναι η Νάπολη γενικότερα, που να γινόταν στην Ελλάδα αυτό. Τι ωραίο ψωμάκι που θα είχαμε να γινόταν στην Ελλάδα. Ναι. Θα ξεπουλούσαμε που θα λέει και ο διευθυντής. Το ρητήρο, όπως λέγεται αυτή η διαδικασία που μένουν στο προπονητικό. Ρητήρο. Εδώ όταν είχε γίνει, σε κάποια φάση που είχε αποφασιστεί στον ΠΑΟΚ να μείνει η ομάδα στη Μακεδονία Παλάς, είχε αποδώσει. Μετά η ομάδα είχε πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά όχι για να μην. Ήταν και ο Άρτης στην ομάδα τότε. Όχι. Γιατί άμα ήταν σίγουρα ένας, δεν θα ήταν. Τι λες, μόνο ο Άρτης δεν έφευγε. Κανονικά ήταν. Άλλο τη συμπεριφορά στη διάφορα τομεί και άλλο αυτό. Σε αυτό που έπρεπε να κάνει στην ομάδα το έκανε. Θα γυρνούσε απλά με τα βρακιά με του διαδρόμου. Όχι, ρε. Άξι, το έχει κάνει στην Εθνική Αίγυπτο. Που λένε. Καλά, αυτό με τα ισόρροχα και με όλα αυτά στα ξενοδοχεία, επειδή ξέρουμε πολλέ ιστορίε, δεν το έχει κάνει μόνο ο Άρντα, το κάνουν όλοι. Εντάξει, αυτό ήταν με το ισόρροχο, αλλά έκανε κάτι συγκεκριμένο. Νίκο, επειδή έχω μάθει σου λέει ιστορίε, ξέρουμε ότι αυτά γίνονται για αυτού είναι καθημερινότητα. Δεν είναι κάτι. Άμα πα μία μέρα σε ξενοδοχείο που έχει καταλήξει αποστολή. Είναι καθημερινότητα. Είναι. Και ξέρω πόσο διαφορετικό ήταν αυτό που έκανε. Τέλος πάντων. Ναι, είναι κλάμα, δεν είναι. Είναι ο Άρντα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Αυτά γίνονται καθημερινά. Έχουμε δει και στα αεροπλάνα τι γίνονται. Άστο. Δεν είναι. Έχουν συμβεί πραγματάκια. Το ζουν οι υποσφαίρετες γενικότερα. Κάποιοι λίγο παραπάνω. Φτάσαμε στο τέλος. Ωραίο μπουφάνο γράμμα. Λοιπόν. Ό,τι να είναι. Ακολουθεί το ΠΑΚ 24. Ακολουθεί. Με την αγάπη Γαβριλίδου. Θα τα πούμε αύριο. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν παίξετε. Αν νόμιζα θα πεις καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε, δεν Χριστός είναι. Χριστός και η Παναγία. Α, Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν. Εντάξει, καλή επιτυχία σε ό,τι και αν παίξετε. Εμείς θα δώσουμε τα σημεία μας. Ο Νίκος. Εγώ βασικά. Δεν αναλαμβάνω καμία ευθύνη. Βεβαίως. Επιστροφή αύριο θα εδώ. Κάνουμε ταμείο και πάλι Champions League. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ.